βουλευτή της αριστεράς να μιλάει σήμερα στη Βουλή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ιστορική στιγμή για όλο τον κόσμο. Με φόντο όλα αυτά που ζούμε με αφορμή την άγρια ρατσιστική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, με τις συγκλονιστικές κινητοποίησεις στη ΣΥΠΑ, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού που επεκτείνονται ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο ξεσηκωμό εναντίον των φυλετικών διακρίσεων που συμπλέκεται με κινήματα εναντίον των πάσης φύσεως διακρίσεων και ανισοτήτων. Στέλνουμε από αυτή εδώ την αίθουσα το ναό της δημοκρατίας θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους εξεγερμένους όπου γης. Και ταυτόχρονα θυμόμαστε και τιμούμε τους δικούς μας νεκρούς που έπεσαν θύματα της ρατσιστικής βίας, της ακροδεξιάς μυσαλλοδοξίας και της δολοφονικής αστυνομικής καταστολής. Φλόιντ, Φίσας, Λουκμάν, Γρηγορόπουλος, Τζουλιάνι, Καλτεζάς και τόσοι άλλοι είναι οι νεκροί μας που πότισαν με τη ζωή τους το δέντρο της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς. Είμαστε υπερήφανοι για τη συμμετοχή της χώρας μας και ειδικά της νεολαίας στις κινητοποίησεις εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Το απόγευμα, όταν εμείς θα δίνουμε τη μάχη να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο που οι διατάξεις του είναι διαποτισμένες από ένα είδος κοινωνικού πολέμου εναντίον της μεγάλης πλειοψηφίας της νέας γενιάς και από λογικές που αποθούν σε ένα ιδιότυπο απαρτχάιντ διακρίσεων και ανισοτήτων τα παιδιά των κατώτερων τάξεων, χιλιάδες πολίτες θα διαδηλώνουν με σύνθημα «Καμιά ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στον κόσμο ολόκληρο. Βλέπετε, κύριοι συνάδελφοι, η πανδημία που πολλοί την είδαν ως τη μεγάλη ευκαιρία να εγκαθιδρύσουν παντού τη βιοπολιτική του φόβου, του ελέγχου των σωμάτων και των συνειδήσεων των ανθρώπων και να οδηγήσουν την κοινωνική εξέλιξη πίσω στον αντιδημοκρατικό κατήφορο διακυβέρνησης από αθέατες αυταρχικές εξουσίες και κλειστά κυκλώματα ειδικών σε εισαγωγικά, με προνομιακές σχέσεις με την ελίτ του πλούτου και της παραδοσιακής πολιτικής, συναντά επιτέλους εμπόδια. Ο πλανήτης θέλει να ανασάνει και να μην συνθλιβεί από το βάρος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, της κλιματικής κρίσης, τις νέες καταστροφικές για την κοινωνική συνοχή και το κοινωνικό κράτος μορφές εξ αποστάσεως εργασίας, με τον τηλεργαζόμενο να στερείται βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και να είναι 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεση του εργοδότη. Οι κοινωνίες συνειδητοποιούν τι σημαίνει, για παράδειγμα, στην Αμερική των 41 εκατομμυρίων ανέργων. Μια δράκα δισεκατομμυριούχων να αυξάνει μέσα στην πανδημία την περιουσία της κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, κυρία Κεραμέως, πού θα πάνε σχολείο τα παιδιά των χιλιάδων αναγνωρισμένων προσφύγων που ο κύριος Μηταράκης πετάει έξω από τα κάμπς και τα διαμερίσματα? Αυτή είναι η δική μας Τζορτζ Φλόιντ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με την πότα των υπουργών σας κάθε μέρα στο λαιμό τους. Αφήστε τους να ανασάνουν. Αποσύρτε αμέσως τις αποφάσεις σας στο προσφυγικό που λιντσάρουν τη ζωή χιλιάδων αθώων ανθρώπων και καταδικάζονται από διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς ακόμη και για διαφθορά, με αφορμή υπερκοστολογήσεις, αλλά και μυστικά κονδύλια και αθρώες προσλήψεις στο Υπουργείο του κ. Μηταράκη. Τα διαβάζει στην καθημερινή ή όχι? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν σημασία αυτές οι αναφορές στις παγκόσμιες εντάσεις και ανισότητες όταν συζητούμε σήμερα για την παιδεία, θα διερωτηθείτε. Έχουν και παραέχουν. Γιατί ειδικά στον χώρο της παιδείας έχει επιλέξει ο νεοφιλελευθερισμός να εγχαράξει ως φυσική εξέλιξη τη διαιώνιση των ανισοτήτων και να δημιουργήσει το σχολείο της αγοράς με τους μαθητές στο ρόλο των πελατών, όπως είχε υποστηρίξει ο σημερινός Πρωθυπουργός. Ήταν ο ίδιος που είχε πει ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση και όσοι το επιχείρησαν καταστατήγησαν τελικά την ίδια τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα. Στην εκπαίδευση και το μέλλον της νέας γενιάς συγκρούονται διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Ο αποκλεισμός ή η συμπερίληψη, η γιγάντωση των ανισοτήτων μέσω της εκπαίδευσης ή το σχολείο της ισότητας και της ποιότητας. Άριστα σχολεία για όλους ή σχολεία για τους υποτιθέμενους αρίστους. Ανταγωνισμός ή συνεργατικότητα. Αυταρχικό μοντέλο ή δημοκρατικό σχολείο που προετοιμάζει συνειδητούς και υπεύθυνους πολίτες. Θα τα δούμε όλα αυτά ανάγλυφα στη συνέχεια επί των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου με τον ψευδόνυμο τίτλο Αναβάθμιση των σχολείων και άλλες διατάξεις. Πριν περάσω στην ουσία, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα σε μια σημαντική πράξη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πριν 5 χρόνια ακριβώς, στις 8 Ιουνίου του 2015, που δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την υπογραφή του Τάσου Κουράκη, τότε αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, που επανέφερε στην εκπαίδευση τους 2.700 εκπαιδευτικούς στο Νεπάλ που είχαν κριθεί διαθέσιμοι για απόλυση το 2013 από τον κύριο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Μητσοτάκη, υπουργό τότε διοικητής μεταρρύθμισης.
μια από τις πιο φωτεινές στιγμές του ΣΥΡΙΖΑ, μια από τις πιο ντροπιαστικές σελίδες για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Καταθέτω στα πρακτικά τη συγκεκριμένη απόφαση. Θα το δώσω μετά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καμία μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει χωρίς διάλογο μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και συνένεση με τους εκπαιδευτικούς. Υπουργός Παιδείας αποφεύγει και τα δύο. Αφήνει ακόμα να πάρει τις ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δείγμα του ότι περιφρονεί το κοινοβούλιο. Έχει υποβαθμίσει τη λειτουργία της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στη διαβούλευση. Για το παρόν νομοσχέδιο υπήρξαν μάλιστα χιλιάδες αρνητικά σχόλια που όμως ο υπουργός τα αγνόησε, πλην ενός των γονέων των προτύπων σχολείων. Υπουργός Παιδείας σε καραντίνα από την κοινωνία, τα κόμματα, τον εκπαιδευτικό κόσμο. Υπουργός Ιδιωτικών Κολεγίων, μεγαλοσχολαρχών, μεγαλοφροντιστών και εκκλησιαστικών παραγόντων. Και εσχάτως, υπουργός καμερών και εκατοντάδων χιλιάδων απουσιών στα ανοιχτά αλλά άδεια από μαθητές σχολεία, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διάλυση του σχολείου για χάρη μιας σκηνοθετημένης επιστροφής στην κανονικότητα. Αλήθεια, κυρία Κεραμέως, πότε θα απαντήσετε στις πληροφορίες που γράφτηκαν στο φιλικό σας τύπο ότι ήσασταν αντίθετοι στο κλείσιμο των σχολείων το Μάρτιο με την καραντίνα? Το επιβεβαιώνετε ή το αρνείστε? Γιατί μέχρι στιγμής, τόσες μέρες, δεν το έχετε διαψεύσει. Χρωστάτε μια υπεύθυνη τοποθέτηση στους γονείς που αγωνιούσαν και αγωνιούν. Υπουργός και προστάτης της Αμερικάνικης εταιρείας Cisco, κυρία Κεραμέως, στην οποία παρέδωσε τη λεγόμενη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δυστυχώς δεν έλαβε υπόψη της τον κίνδυνο των προσωπικών δεδομένων, με διάπλατα τα ανοιχτά τα ψηφιακά πορτοπαράθυρα του Υπουργείου σε κάθε πιθανό εισβολέα. Διαβάσατε μήπως την ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων της ΟΛΜΕ, η οποία ελήφθη προχθές? Διαβάστε τη και να καταλάβετε τι ακριβώς έχετε κάνει. Προφανώς θα έχετε δει και τη διαφημιστική καμπάνια στο Υπουργείο σας, που υπάρχει εμπορική διαφημιστική καμπάνια μέσα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, που συμπεριλαμβάνει το μέσο απευθείας ανάθεσης παραξέν ψηφιακό υλικό του μαθαίνοντας στο σπίτι. Καταθέτω και τα δύο στοιχεία, και για την καμπάνια αυτή και για την απόφαση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Με όλη αυτή την προϊστορία, κυρία Υπουργός, φέρνει εν μέσω πανδημίας και ανισχυτικής έξαρσης των κρουσμάτων το τελευταίο πενθήμερο το νομοσχέδιό της, με γύμνια επιχειρημάτων. Ξεχνάει τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών και ασχολείται με λίγους. Ξεχνάει τα 90.000 παιδιά της ειδικής αγωγής, κουβέντα στο νομοσχέδιο. Τα 100.000 παιδιά της τεχνικής εκπαίδευσης, κουβέντα στο νομοσχέδιο. Τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά των χιλιάδων σχολικών μονάδων. Ασχολείται μόνο με ένα μικρό κομμάτι της εκπαίδευσης, τα πρότυπα και τα πειραματικά και τα ξενόγλωσσα προγράμματα των πανεπιστημίων. Όδυνεν όρος και έτε και μην. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο διαπνέεται από αυταρχισμό εις βάρος των εκπαιδευτικών και των μαθητών, συνιστά αναχρονισμό και επικίνδυνη επισοδρόμηση για να γραφεί και πάλι της διαγωγής στα απολυτήρια. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής θέτει ζήτημα προσωπικών δεδομένων, ενώ σημειώνεται ότι με την αναγραφή της διαγωγής δημιουργούνται συνθήκες στιγματισμού των αποφύτων στο ΔΙΝΕΚΕΣ. Η διαγωγή δεν σβήνει τα απολυτήρια, όπου αντίθετα συμβαίνει με το ποινικό μητρώο. Η διαγωγή χαρακτηρίζει τη σχολική ζωή ενός παιδιού και είναι παράλογο να το συνοδεύει σε όλη τη ζωή ως ενήλικα. Το απολυτήριο είναι τίτλος σπουδών για να βρει δουλειά. Είναι προφανές ότι πρόκειται για σκοταδιστική προκλητική ρύθμιση. Ποιοι ειδικοί σας το ζήτησαν? Δεν γνωρίζετε ότι θα καταπέσει η ρύθμιση αυτή στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Έχετε ρωτήσει τη γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων? Δεν σας ενδιαφέρει τι θα συμβεί μετά από 2-3 χρόνια. Δίνετε μάχη για να εντυπωσιάσετε ένα ακραία συντηρητικό εκλογικό κοινό. Προσέξτε, γιατί με τη στάση σας αυτή έχετε όχι απλώς κοσμία, αλλά επίμεμπτη πολιτική συμπεριφορά. ΕΠΑΛ. Αποσύρατε τη ρατσιστική διάταξη με την οποία πετούσατε έξω το 40% των μαθητών, όσοι ήταν άνω των 17 ετών. Σκοπεύετε να την επαναφέρετε? Στόχος αυτής της διάταξης ήταν να ενισχύσετε με πλατεία τα ιδιωτικά ΙΕΚ, τα βάουτσερ στους ιδιώτες, όπως με τα σκόιλ ελικίκου. Λατινικά versus κοινωνιολογία. Καταλαβαίνουμε την αξία των κλασικών σπουδών και της διδασκαλίας των λατινικών, αλλά με σύγχρονο και όχι απαρχαιωμένο και βαρετό τρόπο. Η γνώση τους είναι αναγκαία για τα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν φιλολογία, ιστορία, αρχαιολογία. Γι' αυτό άλλωστε πάντοτε διδάσκονταν και διδάσκονται στο Λύκειο. Είναι αναγκαία η γνώση για όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και το μάθημα αυτό είναι μάθημα γενικής παιδείας στην εκπαίδευση. Τα λατινικά όμως δεν αφορούν το σύνολο των παιδιών της θεωρητικής κατεύθυνσης. Τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν άλλες θεωρητικές επιστήμες, διεθνείς σπουδές, κοινωνιολογία, ψυχολογία, πρέπει να διδαχθούν και να εξεταστούν στο μάθημα της κοινωνιολογίας και όχι των λατινικών.
Η μάχη που δίνεται υπέρ των λατινικών και κράτη κοινωνιολογία έχει συμβολικό χαρακτήρα. Είναι ένα μήνυμα από το σκοτεινό παρελθόν και θυμίζει τα φαντάσματα που είχαν εναντιωθεί πριν από μισό αιώνα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Παπανούτσου. Προχωρείται επίσης, πληροφορούμε, στην κατάργηση και άλλων βιβλίων και μαθημάτων κοινωνικών επιστημών στα Λύκεια, όπως για τη Β' Λυκείου το βιβλίο που αφορά το σύγχρονο κόσμο. Τόσος εξυγχρονισμός. Κάποιος υπουργός είπε ότι η κοινωνιολογία είναι αριστερό μάθημα και τα λατινικά δεξιό μάθημα. Μπούρδες δηλαδή. Να τον άκουγε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο πρώτος πανεπιστημιακός δάσκαλος κοινωνιολογίας στην Ελλάδα, θα του λέγε «Άδωνη, τι είναι αυτά που λες». Γλίτωσε όμως. Ποιο σας συνέστησε να διασπάσετε τον νέο τύπο ολοήμερου υπηαγωγείου που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ βάζοντας τα αγγλικά εμβόλυμα στο πρόγραμμα, κάτι που οδήγησε το σύνολο των υπηαγωγών αλλά και τους 28 προέδρους παιδαγωγικών τμήματων της χώρας να σας επικρίνουν για τη σχολιοποίηση του νηπιαγωγείου που δημιουργεί πλήστα όσα μαθησιακά και λειτουργικά προβλήματα? Αφού δείχνετε να αγνοείτε τον μεγάλο σχετικά αριθμό παιδιών που δεν έχουν μητρική γλώσσα στα ελληνικά, αλλά και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, που το τελευταίο που ενδιαφέρει σε αυτές τις ηλικίες είναι η εκμάθηση αγγλικών, το ενδιαφέρον σας για την ξενόγλωση εκπαίδευση αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα νηπιαγωγεία της μειονότητας στη Θράκη, όπου υποκύπτοντας σε εθνικιστικές πιέσεις, καταργήσατε τον πετυχημένο θεσμό των νηπιαγωγείων με βοηθούς που γνωρίζουν την τουρκική και την πομαχική γλώσσα, όπως είχε καθιερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρασύρατε πίνακα από την Ευρυδίκη για 14 γλώσσες που έχουν θεσπίσει τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, όχι κατά ανάγκη αγγλικών. Στις μικρές ηλικίες που περιλαμβάνονται όμως και τα 6 έτη. Διαβάστε καλύτερα τον πίνακα. Αποκρύψατε όμως την επεξήγηση σε πίνακα της Ευρυδίκης, σελίδα 99 της έκθεσης, που αναφέρει ότι στις περισσότερες από τις 14 χώρες η ξένη γλώσσα διδάσκεται στα older children, δηλαδή στα μεγαλύτερα παιδιά των 6 ετών που αντιστοιχούν στη δική μας πρώτη δημοτικού. Σε άλλα σχολεία, 6 ετών είναι νηπιαγωγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εμάς, 6 ετών είναι η πρώτη δημοτικού. Κυρία Υπουργέ, ακούστε με. Είμαι ο Υπουργός Παιδείας που καθιέρωσε στην πρώτη δημοτικού την αγγλική. Άκουσα τους ειδικούς. Δεν έκανα το κεφαλιού μου. Και άκουσα και εδώ μέσα από την αίθουσα, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, τις αντιρρήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους ήταν από τη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Γιαννάκου, η οποία είχε αντίρρηση για τα αγγλικά στην πρώτη δημοτικού. Τεκμηριωμένη. Άκουσα τη γνώμη των ειδικών που μου είπαν προχώρα στην πρώτη δημοτικού, όχι παρακάτω. Και πιστεύω ότι εσείς πρέπει να τους ακούσετε τους ειδικούς, αν πιστεύετε τουλάχιστον ότι έχουν κάποια αξία. Γιατί και στο θέμα της πανδημίας, από ό,τι καταλάβαμε, δεν τους ακούσατε. Σας επιβάλλαν τη γνώμη να κλείσετε τα σχολεία. Μέσα από ποιο διάλογο, με ποιους φορείς φέρνετε ρύθμιση για αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα των νηπιαγωγείων και δημοτικών στα 25 από 22 που είχε αρχίσει να καθιερώνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Και τι σημαίνει ο μήνυμος αριθμός 20 για το σχηματισμό τμήματος? Έχετε υπολογίσει και μάλιστα εν μέσω κορονοϊού τις συνέπειες του αριθμού των παιδιών στις αίθουσες? Ποιους παιδαγωγικούς στόχους εξυπηρετεί ο πιθανός εξανθρωποδισμός μικρών παιδιών από το σχολείο τους? Στο σημείο αυτό σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι διατηρείται σχεδόν αυτούσιο τον ενιαίο τύπο δημοτικού σχολείου του ΣΥΡΙΖΑ, που όταν τον καθιέρωσε το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ με μένα υπουργό, μας είχατε επιτεθεί δια του κυρίου Μητσοτάκη, προφητεύοντας στις αρχές του Μαΐου του 2016 από την Αργυρούπολη το τέλος του ολοήμερου σχολείου και της πρωινής ζώνης. Διαψευστήκατε πανηγυρικά. Και μάλιστα τώρα που ανοίξατε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς ολοήμερο και πρωινή ζώνη, θέλω να σας προειδοποιήσω να μην περάσει καν από το μυαλό σας η υπονόμευσή τους από το ερχόμενο Σεπτέμβριο. Στο γυμνάσιο, αυξάνεται τα εξεταζόμενα μαθήματα από 4 σε 7, μειώνοντας έτσι τη διάρκεια του σχολικού έτους που είχε αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι νόημα έχει επίσης, αντί να δίνουν οι μεταξαστέοι το μάθημα στο οποίο απέτυχαν εντός του Ιουνίου και αφού τους παρασχεθεί η αναγκαία ενισχυτική διδασκαλία που επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, να παραπέμπονται το Σεπτέμβριο, χάρη προφανώς των φίλιων φωτιστηριακών δυνάμεων? Στο Λύκειο, επαναφέρεται την περιβόητη τράπεζα θεμάτων, που όταν εφαρμόστηκε μαζί με άλλες δυσμενείς ρυθμίσεις, τις οποίες εν μέρη επαναφέρεται τώρα, εκτόξευσε τη σχολική αποτυχία από το 4 στο 23%. Προφανώς εκεί στοχεύεται. Γι' αυτό την καθιερώνεται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, ώστε το παιδί της μέσης ελληνικής οικογένειας να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει τουλάχιστον από την πρώτη Λυκείου φροντιστήριο και να οδηγήσεται μέσω των ταξικών φραγμών που υψώνεται μεγάλο μέρος των αποτυχόντων σε ιδιωτικές δομές κατάρτισης. Να η διακρίση και οι ανισότητες για τις οποίες κάναμε λόγο προηγουμένως ότι διαποτίζουν τις επιλογές σας στην παιδεία.
Όλη η φιλολογία περί ίσωνος προσπάθειας είναι για να αποκρύψει αυτές τις κοινωνικές ανισότητες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε στα ερωτήματα που προκύπτουν για το ιερώδη σκοπότηρο αυτού του νομοσχεδίου, που είναι η επέκταση του θεσμού των προτύπων σχολείων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει με τελώς λάθος τρόπο στη λειτουργία των πνευματικών σχολείων, εξομοιώνοντάς τα με τα πρότυπα, ειδικά στο σκέλος της αξιολόγησης, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τάσεται από θέση αρχής υπέρ της επέκτασης των πειραματικών σχολείων και της εισαγωγής σε αυτά τυχαίου δείγματος μαθητών, ώστε να έχει νόημα και παιδαγωγική διάσταση, υπόσταση, ο πειραματισμός και η διάδοση σε όλα τα σχολεία των νέων μεθόδων και των καλών πρακτικών. Τα πειραματικά θα πρέπει να λειτουργούν προωθητικά και να μοιράζονται κοινές πρακτικές και πρωτοβουλίες με μια συστάδα σχολείων με κατά το δυνατόν ομοειδή κοινωνικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά. Τα πειραματικά, όχι τα ψευδόνυμα πρότυπα. Τα πρότυπα είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Προϊόντα της βαθιάς και στρεβλής νεοφιλελεύθερης αντίληψης περί αριστείας, εισαγωγικά, την οποία δικαιωματικά αξίζουν τα παιδιά των οικονομικών και πολιτικών ελίτ, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων στρωμάτων της μεσαίας τάξης. Αφήστε τη θεωρία περί περιστερίου και άλλα που λέτε. Αυτά είναι ξανά στάχτη στα μάτια. Στην αντίληψη αυτή, η εκπαίδευση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μηχανισμός αναπαραγωγής των ελίτ και επένδυση στα χαρισματικά παιδιά, και όχι ένα σύστημα που δομείται πρωτογενώς πάνω στα προτάγματα της νεωτερικότητας με στόχο την εξάλληψη των γενικών διακρίσεων και την άμβληση των γενικών ανισοτήτων εντός σχολείου. Ώστε στη συνέχεια, από την ίδια αφετηρία παιδιά διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων να πραγματώνουν τα όνειρά τους. Η νεωτερικότητα προκρίνει λοιπόν την κοινωνική κινητικότητα. Κάτι που ειδικά στην Ελλάδα αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο ενός άτυπου κοινωνικού συμβολέου και που έδωσε τη δυνατότητα σε παιδιά αγροτικών, εγρατικών και μεσαίων οικογενειών να σπουδάσουν και να ανέλθουν κοινωνικά. Σήμερα και στο φόντο της κρίσης και ενός άκρως επιθετικού και αρπακτικού τουρμποκαπιταλισμού, αυτές οι κοινωνικές σταθερές βάλλονται και δίδονται σε αμφισβήτηση. Ιδέες όπως ο άκρατος ανταγωνισμός, η επιχειρηματικότητα, η κατήσχηση του ιδιωτικού επ' του δημοσίου, η εισβολή του κεφαλαίου σε τομείς που αποτελούσαν κρατική ή δημόσια περιουσία, μέχρι και το νερό πάτε να πουλήσετε, προβάλλονται όλο και περισσότερο ως πανάκια από τις νεοδεξιές δυνάμεις, προκειμένου να προωθήσουν τον κοινωνικό δαρβινισμό, που σημαίνει ο ισχυρότερος προχωρεί, ο ασθενέστερος εξαφανίζεται, σε όλους τους τομείς και φυσικά στην εκπαίδευση. Το πρότυπο σχολείο λοιπόν είναι ένα σχολείο που γκετοποιεί τους θεωρούμενους άριστους μαθητές. Απομιζά το σύνολο της εκπαίδευσης από τους καλούς μαθητές και αφήνει τα χιλιάδες σχολεία να λειτουργούν με παιδιά μεσαίους ή λιγότερο καλούς μαθητές. Με τον τρόπο αυτό ανατρέπεται η δημοκρατική αποστολή του σχολείου της γειτονιάς. Αλλά και άριστοι μπαίνουν σε ένα εξωτερικό τρυπάκι βαθμοθυρίας. Σας θυμίζω ότι το δημόσιο σχολείο της γειτονιάς συγκροτείται με τμήματα στη βάση της αλφαβητικής κατάταξης των μαθητών και μαθητριών και όχι στη βάση επιπέδων, ικανοτήτων και γνώσεων. Αυτό τώρα καταργείται με τη δημιουργία σχολείων τριών ταχυτήτων. Ας δούμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Φίλη, πρέπει να ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή ανοχή και από τη δευτερομιλία μου. Ανοχή έχω ήδη δώσει. Ας δούμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες που οδήγησε μια τέτοια επιλογή. Διακεκριμένοι παιδαγωγοί τονίζουν ότι η απαρχή των κοινωνικών συγκρούσεων είναι μέσα στα σχολεία, όπου ο εκπαιδευτικός διαχωρισμός σε καλά σχολεία των πλούσιων στρωμάτων και σε υποβαθμισμένα σχολεία Αφροαμερικανών και άλλων μειονοτήτων αλλά και λευκών έχει δημιουργήσει μια ρατσιστική και κοινωνική σύγκρουση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την έννοια της αριστείας. Όμως είναι σαφές ότι θέλουμε να υπάρχει αριστεία για όλα τα σχολεία. Όλα τα σχολεία να γίνουν άριστα. Αγωνιζόμαστε για μια συμπεριληπτική αριστεία. Και γι' αυτό αποτυπώνουμε τη δική μας αντίρρηση, ριζική αντίρρηση στο νομοσχέδιο που φαίνεται. Δεν πιστεύουμε στα πρότυπα σχολεία του άκρατου ανταγωνισμού των συνεχών εξωτερικών αξιολογήσεων. Στα πρότυπα αλλά και τα πειραματικά καθιερώνονται αλλεπάλληλες αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, στην ουσία θεσπίζεται την τιμωρητική αξιολόγηση, την οποία μελλοντικά θα μεταφέρεται στο σύνολο της εκπαίδευσης, όπως προσπαθήσατε να κάνετε και στα χρόνια της διακυβέρνησής σας, με τραγικά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αντίθεση με το σχολείο το οποίο θέλει η κυρία Κεραμέως, που είναι ένα σχολείο φθηνό για το κράτος, ακριβό για την οικογένεια, τιμωρητικό για τον εκπαιδευτικό, εξοδοτικό για τα παιδιά και τελικά ανταγωνιστικό σχολείο της αγοράς, σχολείο, εμείς θέλουμε ένα σχολείο δημοκρατικό και όχι αυταρχικό, συνεργατικό και όχι ανταγωνιστικό, συμπεριληπτικό και όχι διαχωριστικό, σχολείο ποιότητας και ισότητας. Το αποδείξαμε με την κυβερνητική μας πολιτική ως ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μην αναφερθώ αναλυτικά. Έχουμε πολλά επιτεύγματα μέσα σε δύσκολες μνημονιακές περιόδους. Και σήμερα που συνεδριάζουμε, δείχνουμε την ίδια εμπιστοσύνη
στους εκπαιδευτικούς. Γιατί χωρίς αυτούς καμιά αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει στο σχολείο. Στους εκπαιδευτικούς, στους οποίους εσείς συκοφαντείτε και τους επισία τον μπαμπούλα μιας δημοκρατικής αξιολόγησης. Είναι αυτοί οι οποίοι, με τους οποίους δεν κάνατε διάλογο και που σήμερα έχουν απεργία, κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις έξω από τη Βουλή. Έτσι θα κάνετε μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Λυπούμε, αλλά αυτό δεν λέγεται μεταρρύθμιση. Αυτό λέγεται διάλυση και απορρίθμιση. Ευχαριστώ.